Τη δυναμική του κατέγραψε σε μία ακόμα ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποίησε στην περιφέρεια της Μεσσηνίας και δει την τριφυλία ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Ο κ. Νίκας, με ηχηρά μηνύματα για την αλλαγή της κατάστασης στην Πελοπόννησο, μίλησε σε ένα πολυπληθές ακροατήριο. Για μας η εξέλιξη είναι θετική, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχω κάνει πάνω από 15 ανοιχτές συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Με βοηθάει ο Θεός και σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα ομιλώ τον τελευταίο καιρό. Κινούμε με κριτήριο την αλήθεια και την ειλικρίνεια, παρότι είμαι σε κάποιες κρίσεις μου σκληρός, γιατί έτσι πρέπει να είμαι. Έχω συνείδηση ότι όταν επιδιώκεις το γενικό καλό και το λαϊκό συμφέρον, δεν πρέπει να χρησιμοποιείς σε καμία περίπτωση ανέτοιμες μεθόδους. Ο κόσμος ασφαλώς ανταποκρίνεται, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Σε μια Πελοπόννησο που κυριαρχεί το νοσηρό κλίμα, δυστυχώς, θεωρώ ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα και θα πάμε σε ενός άλλου τύπου διακυβέρνηση, σε μια άλλη τύπου διακυβέρνηση, όπου δεν θα κυβερνούν την περιφέρεια δύο άτομα, αλλά θα υπάρξει μια γενικότερη συμμετοχή και σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου και σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης. Ο Παναγιώτης Νίκας καυτηρίασε στην ομιλία του αρκετές φορές την ακολουθούμενη πολιτική από την απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή. Γεμάτη από χρήματα που θα κόβουμε από τα λεφτόδεντρα και σας τα μοιράζομαι και με πολιτικά κριτήρια, αν είσαστε φίλοι μας. Τόσο απλά και όποιος το χάψει, είναι δυνατόν με τέτοιες λογικές και με τέτοιες τακτικές να απευθυνόμαστε στον κόσμο? Δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε θέση εργασίας, δεν πειράζει. Είχα πάει στην Κίνα, κουβέντιασα με τον τάδε δήμαρχο, θα φέρει κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, θα του δώσω κι εγώ 2.500 στρέμματα που δεν έχω και να τις οι θέσεις εργασίας για τα παιδιά σας. Έρχονται. Μπορούμε να μιλάμε στον κόσμο με τέτοιες τακτικές? Και ρωτάτε γιατί η Ελλάδα έφτασε σε αυτό το σημείο. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Μπες στο Παναγιώτης Νίκας στάθηκε ιδιαίτερα σε όλα εκείνα που πρέπει να αλλάξουν στην Πελοπόννησο, αφήνοντας αιχμές για την σημερινή κατάσταση. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα σε μια πόλη όπου έζησα δεκαετίες και χαίρομαι γιατί ξανοίγεται στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τα διεθνή της χαρακτηριστικά ενισχύονται συνεχώς. Η Πελοπόννησο είναι η περιφέρεια της πατρίδος μας με τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει το 60% των αρχαιολογικών χώρων, μπορεί να είναι γίνει το κέντρο της μεσογειακής διατροφής. Δυστυχώς έχει μόνο το 2,4% του τουριστικού εισοδήματος και δυστυχέστατα έχει πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο και στην υποστήριξη της γεωργίας. Δεν μπορεί η περιφέρεια να διοικείται από τον φωτογράφο. Δεν μπορεί να διοικείται από τον οδηγό, από τους φωτογράφους που περιφέρονται για να μας φωτογραφίζουν προς τι αλήθεια και τι είμαστε εμείς. Λοιπόν, διαφωνώ με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων. Τους πόρους τους οποίους έχουμε είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τα πορτοφόλια σας, όπου κάθεται έξω από τον επαγγελματία να δει αν πλήρωσε ΦΠΑ, αν πλήρωσε φόρο και τα δεν είναι δικά μας τα χρήματα αυτά. Πρέπει να τα διαχειριζόμαστε πάντοτε με πολύ μεγάλη προσοχή και με κριτήριο. Την παραγωγή των μεγάλων έργων, των μεγάλων.